Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε με την αριθμό 568 12 Τρίτου 2021, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών του Μέρα 25, κυρίου Κρήτων Αρσένη, προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα αποκλεισμός ενηλίκων αμαία από τις ειδικές θεραπείες. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, το θέμα προκύπτει από μια επιστολή που ήρθε με αριθμό πρωτοκόλλου 1425 στη Βουλή των Ελλήνων και από εκεί ήρθε σε όλους τους βουλευτές αλλά και σε εσάς. Είναι 79 οι φορείς ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι καταγγέλνουν τις αδιανόητες περικοπές των ειδικών θεραπείων των ατόμων που χρήζουν ειδικής αγωγής, όταν αυτά υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Και μάλιστα για την πλήρη περικοπή τους μετά το 21ο. Αυτές οι περικοπές γίνονται χωρίς καμία επαναξιολόγηση, χωρίς καμία εκτίμηση αναγκών, οι οποίες είναι ισόβιες σε αυτά τα παιδιά. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες των γιατρών, των θεραπευτών και των ίδιων των νόμων που ορίζουν τη συνέχιση των θεραπείων και στην ενήλικη ζωή. Το πρώτο που κόβουν στα παιδιά με αυτισμό ή νοητική στέρηση είναι η λογοθεραπεία. Λογοθεραπεία που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του λόγου και την διόρθωση διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου καθ' όλη τη ζωή αυτών των παιδιών. Το δεύτερο είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση. Παρόλο που τα άτομα αυτά συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε διαφόρους ζωής, εργαστήρια, κέντρα ημέρας, δομές με προγράμματα προσαρμοσμένης επαγγελματικής απασχόλησης, προγράμματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινωνικοποίησης, τα οποία αποζημιώνονται με αυτά τα σχετικά επιδόματα. Σας ζητάμε οπότε να μας πείτε το λόγο, ζητάνε οι γονείς το λόγο για τον οποίο κόβονται αυτές τις θεραπείες. Και επίσης, εσάς προσωπικά σας ζητάω να δεσμευτείτε να ανταποκριθείτε στα αιτήματα αυτών των 79 συλλόγων γονέων και συλλόγων που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία και με περιγραφή ειδικών περιπτώσεων για να καταλάβετε την δραματικότητα και την έκταση του φαινομένου. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αρσένη, επιτρέψτε μου καταρχάς μία σύντομη αναφορά στο ισχύον καθεστώς. Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, σε ενήλικες με αναπηρία παρέχονται προγράμματα θεραπείων και μεμονωμένες θεραπείες. Ειδικότερα, για τα προγράμματα θεραπείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε συγκεκριμένα άρθρα, άρθρο 27, παράγραφος 5, υπηρεσίες ψυχικής υγείας από ιδιώτες παρόχους, άρθρο 29, τα κέντρα διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας και ειδικά εκπαιδευτήρια, άρθρο 30, οικοτροφία, άρθρο 45, ειδικές θεραπείες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων άνω των 18, παιδιά που πάσχουν από σωματική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή πολλαπλή αναπηρία, παρέχεται ημερήσιο νοσηλείο τροφείο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη, την ψυχολογική υποστήριξη, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη δημιουργική απασχόληση, την ψυχαγωγία και την άθληση. Και για τις μεμονωμένες θεραπείες, σύμφωνα με τις όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε συγκεκριμένα πάλι άρθρα, όπως το άρθρο 39 για την φυσικοθεραπεία, άρθρο 42 για την ψυχοθεραπεία, άρθρο 45 για την παράταση των ειδικών θεραπείων ασφαλισμένων άνω των 18 ετών, μετά από έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης εξέλιξής τους και της αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπείων τους και ασφαλισμένων άνω των 21 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, μετά από έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξής τους και αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπείων τους κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, ενήλικες άνω των 21 ετών που δεν έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω λαμβάνουν θεραπείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα των ενηλίκων. 39 φυσικοθεραπεία, 40 εργοθεραπεία, 41 λογοθεραπεία και 42 ψυχοθεραπεία. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι έχει εκδοθεί και παράρτημα του άρθρου 45 του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, στο οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός των συνεδρίων αναθεραπευτική πράξη, τα είδη των θεραπευτικών πράξεων ανακατηγορία νόσου και η διάρκεια ισχύωσης της γνωμάτευσης για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων και όχι ενηλίκων άνω των 18 ετών.
Στις δε ηλικίες μετά τα 18 έτη θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των συστημάτων του ατόμου, έχουν κατακτηθεί οι δεξιότητες και τα ορόσημα στο βαθμό που επιτρέπει κάθε κλινική κατάσταση και επιπλέον έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσης. Οι θεραπευτικοί στόχοι για τους συγκεκριμένους ασθενείς διαφοροποιούνται και εστιάζονται στην ψυχολογική υποστήριξη, στη συντήρηση όσο των δυνατών δεξιοτήτων που έχουν ήδη κατακτηθεί, στην αντιμετώπιση νέων αναπηρειών, στην εκμάθηση της χρήσης βοηθημάτων σε περιπτώσεις νοσημάτων με προϊούς απορία, στην περίπτωση που απαιτηθεί χειρουργική αποκατάσταση μιας εξελισσόμενης αναπηρίας, στην προσαρμογή σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις που πιθανά να προκύπτουν στην καθημερινότητά τους. Ειδικές προϋποθέσεις ακόμα σε ό,τι αφορά την λογοθεραπεία, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, κατά την παιδική ηλικία έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των διαταραχών του λόγου, των έλεγχων τομιών, στόματος και γλώσσας, την κατάποση και τη σύτηση και κατά την παιδική ηλικία διαμορφώνεται πρόγραμμα εξατομικευμένο στις ανάγκες κάθε παιδί ώστε να μπορέσει να κατακτήσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο επικοινωνίας, δεδομένου ότι η ενηλικίωση σταματά την εξέλιξη των νοητικών δυνατοτήτων. Στην ενήλικο ζωή, η λογοθεραπεία ως μεμονωμένη θεραπευτική πράξη παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που εκδηλώνεται επιδείνωση διαταραχών σύτησης λόγου ή εκδηλώνεται πρόσφατη διαταραχή σύτησης λόγου ή εκδηλώνεται εξωπυραμιδικές διαταραχές και επιπλέον όσον αφορά την ειδική διαγώγηση ισχύουν συγκεκριμένα πράγματα, επειδή δεν έχω χρόνο, θα μπορούσα να τα αναφέρω με μεγαλύτερη ανάλυση όπως έκανα και πριν. Και να επισημάνω ότι σε περιπτώσεις ασθενών με σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, για τις οποίες απαιτείται παρέμβαση διεπιστημονικής ομάδας με συμμετοχή λογοθεραπευτή ειδικού παιδαγωγού για αδιάλειπτη και μακροχρόνια υποστήριξη και όχι μεμονωμένες θεραπευτικές πράξεις, προβλέπεται παρακολούθηση προγραμμάτων στις προαναφερθήσεις δομές. Πρέπει να τονίσω, κύριε Αρσένη, και νομίζω ότι μπερδεύεστε, ότι ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει παροχές υγείας και δεν χορηγεί επιδόματα. Τα όποια επιδόματα χορηγούνται από τις αρμόδιες φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όχι του Υπουργείου Υγείας. Και είναι γεγονός ότι πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογείται διαρκώς το καθεστώς τόσο των παροχών υγείας στους ενήλικες αμαία. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Η Υπουργή έρχεται και, και δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσο και το καθεστώς των επιδομάτων. Σε κάθε περίπτωση, μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε αδυναμίες και παραλήψεις και θέλουμε οι παροχές αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές δεξιότητες και να διορθώσουμε τις αδικίες που ενδεχομένως να υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι και η επιστολή απευθύνεται και προς εσάς προσωπικά από τις 79 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω να κάνουν όλες και οι 79 οργανώσεις λάθος. Και ρωτάνε, ποια είναι αυτή η επιτροπή που κόβει τις θεραπείες, με ποια αιτιολογία τις κόβει, πώς μπορούν να κάνουν ένσταση από τη στιγμή που ο ψυχίατρος δίνει την ίδια γνωμάτευση ξανά, δεν υπάρχει αντικείμενο διαφοροποίησης, σε ποια βάση το επαναξετάζει η Επιτροπή, και επισημαίνω ότι το ζητούμενο είναι η καλή λειτουργική κατάσταση για αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα πραγματικά να μπείτε λίγο στη λεπτομέρεια του ζητήματος, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Επισημάνεται και ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη και η λογοθεραπεία και η ειδική αγωγή στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τα αναλύει η επιστολή που έχετε λάβει. Θέματα που φτάνουν μέχρι στο σημείο του κινδύνου για την ζωή των ανθρώπων αυτών, αν δεν κάνουν αυτές τις θεραπείες. Ζητάνε οι άνθρωποι, οι γονείς, λένε ότι οι κρατικές δομές για τα ενήλικα άτομα με αυτισμό είναι ανύπαρκτες, έως ελάχιστες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα άτομα με αυτισμό. Αν το κρατικό προνοιακό έργο περιορίζεται μέχρι στιγμή σε μια επιδοματική πολιτική, μη στερήσετε από τα παιδιά αυτά, τουλάχιστον αυτά τα επιδόματα, δημιουργώντας ένα ακόμα μεγαλύτερο κενό και σύγχυση από την απότομη διακοπή των θεραπείων τους. Και θα διαβάσω. Κάποιο λάθος κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία λεπτά. Δεν είχα καθυστερήσει το ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε, και γι' αυτό σας έβαλα δύο. Τώρα το έβαλα. Είχατε ήδη μιλήσει ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ναι.
Μια συγκεκριμένη περίπτωση θα διαβάσω και ολοκληρώνω. Παιδί μετά 18 έτη, η οικογένεια αποτάθηκε στο γυνήτο για να λάβει μια ηλεκτρονική γνωμάτευση όπως απαιτείται με βάση τον νόμο. Οπότε εκεί πέρα όμως δεν ξέρανε, δεν υπήρχε προσωπικό να τους εξυπηρετήσει. Τους παρότριναν να πάνε σε ιδιώτη. Και αυτό έγινε τελικά. Όλα αυτά μετά από πολύ μήνυ αναμονή και κοπιαστική αναζήτηση από τους ίδιους τους γονείς και τα λεπτομέρεια. Αφού έχουν πληρώσει τον ιδιώτη ψυχίατρο και αφού έχουν λάβει την ηλεκτρονική γνωμάτευση, μεσολαβεί περίπου ένα εξάμηνο, χωρίς να έχουν λάβει κάποια απάντηση από τον ΕΟΠΗ. Μετά τη δική τους έρευνα, βρίσκουν το αρμόδιο τμήμα το οποίο τους πληροφορεί ότι κόβονται τα μισά, δηλαδή μισές θεραπείες, χωρίς αιτιολογία. Επιπλέον, μετά τα 21 έτη, ο ιδιώτης γιατρός τους ενημερώνει ότι δεν δικαιούται να γνωματεύει, οπότε θα αναγκαστούν να περάσουν από τη δημόσια δομή που τους είχε στείλει στον ιδιώτη και πιθανά εκεί θα κοπούν όλες τις παρεμβάσεις. Και ρωτούν τελικά τι προβλέπεται πραγματικά, όχι τι λέει ο νόμος, τι λένε οι ερμηνευτικές, τι λένε οι οδηγίες σας προς τις υπηρεσίες και αν ξέρετε τι κάνουν στην πράξη οι υπηρεσίες και πώς τον εφαρμόζουν. Οι νόμοι μένουν στα χαρτιά όταν δεν εφαρμόζονται. Εδώ πέρα έχουμε μια τις υπηρεσίες που προφανώς και κόβουν στο μισό τα επιδόματα όλες τις απαραίτητες θεραπείες για τα παιδιά με αυτισμό και νοητική στέρηση μετά τα 18 και πιθανά πλήρως μετά τα 21. Θέλουμε πραγματικά, ανεξαρτήτως τι θα πούμε τώρα εμείς οι δύο σε αυτήν την αίθουσα, να σκύψετε στο πρόβλημα και να το διορθώσετε. Να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να λυθεί. Αφορά ζωές, δεν είναι πολιτική η διένεξη εδώ πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αρσένη, επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά να επισημάνω το εξής. Κάθε κράτος, κάθε οργανωμένη πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των συμπολιτών μας στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Και νομίζω ότι αυτό και κατά το παρελθόν όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να κάνουν και σήμερα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Μέσα από τις παροχές υγείας από τον ΕΟΠΗ και κυρίως μέσω του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, που βεβαίως πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της κάθε εποχής και στις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, κυρίως επιστημονικές, και γι' αυτό θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά και να αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εποχής, και αυτό κάνουμε, όσο και στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες έχουν να κάνουν με τη χορήγηση επιδομάτων που, όπως σας είπα πριν, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, είναι άλλα Υπουργεία. Και θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι είναι μία δυναμική κατάσταση. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται ο κόσμος και πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους αυτούς και τους συλλόγους τους. Δεν κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε πληροφορία για το τι συμβαίνει στην καθημερινή τους επαφή τόσο με τις υπηρεσίες υγείας όσο με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πρόνοιας του κράτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώνουμε και να διασφαλίσουμε, να βελτιωνόμαστε, να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους και να διασφαλίσουμε αυτό που είπα στην αρχή, την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας και σε παροχές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.